Πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των κατοίκων 6 χωριών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης τα ανταποδοτικά ωφέλη από τις εταιρείες που επένδυσαν στην παραγωγή αιωλικής ενέργειας μέσω των αιωλικών πάρκων. Σύμφωνα με την νομοθεσία, οι επιχειρηματίες είναι υπόχρεοι για την καταβολή του 1% επί του συνολικού τους τζίρου στους κατοίκους των περιοχών που αφορά το έργο. Τα ποσά αφορούν τη χρήση από το 2010 έως και το 2014, ενώ σε εκκρεμότητα βρίσκεται η καταβολή των ποσών από το 2014 έως και το 2017. Να σημειωθεί ότι οι κάτοικοι των λόγω περιοχών έχουν τη δυνατότητα συμψηφισμού του ποσού που τους αναλογεί σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος είτε την καταβολή του σε μετρητά. Αυτή τη στιγμή πληρώνονται, πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις κοινότητες όπου, στα χωριά δηλαδή, όπου λειτουργούν στην περιοχή τους αιωλικά πάρκα. Είναι η περίοδος παραγωγής το 2010 με 2014. Είναι αρκετά παλιά χρήματα τα οποία ανέμεναν οι κάτοικοι όλο αυτό το διάστημα για να πιστωθούν στους λογαριασμούς τους. Αυτό έγινε από την προηγούμενη εβδομάδα και κατά γενική ομολογία και από τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, ο κύριος Καζάκος, ο Γιώργος, και οι κάτοικοι είναι πολύ ευχαριστημένοι, γιατί υπάρχει μια κλίμακα και υπάρχουν κάτοικοι που στους λογαριασμούς τους είδαν ποσά των 2.000, των 3.000, των 5.000, των 7.000 ευρώ. Είναι αρκετά χρήματα. Οι κάτοικοι τουλάχιστον αυτών των περιοχών είναι ευχαριστημένοι και παίρνουν, επιστρέφει δηλαδή ανταποδοτικά κάτι από τα αιωλικά όλα που είναι εγκατεστημένα στην περιοχή τους. Τέθησαν σε λειτουργία πριν το 2010. Από το 2010 μέχρι το 2014 μετρήθηκε η ενέργεια και τα χρήματα τα οποία έπρεπε να αποδοθούν στους δικαιούχους. Καθυστέρησαν τα Υπουργεία όλα αυτά τα χρόνια. Τέλος καλό, όλα καλά, έστω και τώρα που πληρώθηκαν. Και φυσικά οι κάτοικοι και όλοι εμείς στην περιοχή αναμένουμε και την επόμενη μέτρηση για την παραγωγή του 2014 μέχρι το 2017. Άρα πρέπει και αυτά τα χρήματα να αποδοθούν κάποια στιγμή στους δικαιούχους. Τα χωριά του Δήμου Αλεξανδρούπολης, των οποίων οι κάτοικοι δικαιούνται τα αντισταθμιστικά αυτά ωφέλη, είναι η Εσίμη, η Σικοράχη, η Πηλαία, ο Άβαντας, η Μάκερ και η Νύψα. Να σημειωθεί ότι μόνο για την περιοχή της Εσίμης το ποσό ανέρχεται σε 609.500 ευρώ, ενώ και για τα 6 χωριά ξεπερνά τις 760.000 ευρώ. Δικαιούχοι είναι οι οικιακοί καταναλωτές, οι οποίοι έχουν ενεργή σύνδεση κατά την ημερομηνία εφαρμογής της διαδικασίας εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας του Δήμου όπου λειτουργούν οι σταθμοί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με βάση την σχετική κυβερνητική απόφαση. Αυτά τα ποσά θα είναι μεγαλύτερα για τα υπόλοιπα χωριά όταν θα γίνει η νέα μέτρηση, γιατί τα αιωλικά σε αυτές τις άλλες περιοχές τοποθετηθήκαν μετά το 2014, οπότε 2014-2017 είναι η χρονική περίοδο που θα τους αφήσει κάποια χρήματα. Εξ όσων έχω παρακολουθήσει και στη Βουλή των Ελλήνων, γίνανε αρκετές ερωτήσεις πολλές φορές και έπρεπε να αποδοθούν τα προηγούμενα χρόνια. Καθυστέρησαν με τα οικονομικά της χώρας, φαντάζομαι, και όλα αυτά. Αλλά έστω και τώρα, από τη στιγμή που ήδη έχουν πιστωθεί και έχουν πάει στους δικαιούχους τους, διάβασα την νομοθεσία, τους δίνεται και η ευκαιρία ή να αφήσουν τα χρήματά τους και να μην ξαναπληρώνουν ρεύμα, δηλαδή να χρησιμοποιούν αυτά τα χρήματα, ή να τα πάρουν και μετρητά. Ο νόμος τους δίνει αυτή την ευκαιρία, οπότε είναι ευχαριστημένοι οι πολίτες μας.